Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Πώς το κάνεις, με κρατάς συγκεντρωμένο. Θέλω να χορεύεις πάνω μου, έχεις τα περαμέντα. Και θέλω τον αριθμό σου, αυτόν εξεπέρασμένο. Ακόμα μια μέρα, ακόμα μια λίλη. Εδώ, στην καθημερινή εκπομπή που για αυτή την εβδομάδα θα είμαι η παρουσιάστρια στο Mad VMA TV Show και θα έχουμε φυσικά καλεσμένους, δεν θα είμαι μόνη μου, θα βλέπετε αξιόλογα άτομα, έτσι, όχι μόνο τη μουτσούνα μου. Θα έχουμε viral tiktokers, θα έχουμε celebrities, θα έχουμε καλλιτέχνες και φυσικά θα μιλάμε για το μεγαλύτερο μουσικό θεσμό της χώρας, τα VMA, τα οποία είναι στις 19 του Ιούνιου στο κλειστό γήπεδο Taek Wondo, με φυσικά, όπως πάντα, παρουσιαστή το Θέμη Γεωργαντά και εμάς τα πιτσουνάκια δίπλα του, super hosts, εμένα, την υποφαινόμενη, τον Φίπστερν, Modern Cinderella, Έλενα και Φένια, Ευαγγέλη Νάκη, Πάμερη, Ηλένια Γουίλιαμς και Γιάννη Τσιόρα. Τους είπα όλους! Τους είπα όλους, τέλεια! Και φυσικά, μία μέρα πριν από τα VMA, στον ανοιχτό χώρο του Taek Wondo, στο Mad VMA Village Festival, θα είμαστε εκεί με δωρεάν είσοδο, όπου μπορείτε να έρθετε και θα έχουμε πάρα πολλά activations, θα είναι μία μεγάλη μουσική γιορτή, θα έχει φαγητό, θα έχει ομιλίες, θα έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εκεί έρχεστε ελεύθερα, όμως για να έρθετε στα actual VMA που είναι στις 19 του μήνα, μπαίνετε στα www.madvideomusicawards.gr ή συγγνώμη, videomusicawards.gr και κατοχυρώνετε το εισιτήριό σας για να μας δείτε και να γνωριστούμε και να κάνουμε αγκαλιές και να βγάλουμε φωτογραφίες και φυσικά για να ψηφίσετε τους καλλιτέχνες που θέλετε φέτος να δείτε να βραβεύονται. Και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε το μεγάλο χορηγό των βραβείων που δεν είναι άλλος από την ΔΕΗ για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που κάνουν αυτά τα βραβεία να έχουν ένα πράσινο πρόσημο αγκαλιάζοντας τον πλανήτη, δίνοντάς ένα τρυφερό χάδι και ένα φιλί στο μέτωπο για να κοιμηθεί το βράδυ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, να δίνουμε βάση και σε οικολογικούς σκοπούς και να έχουμε έτσι και μια βαθύτερη, καλή πράξη μέσα από όλο αυτό που γίνεται. Έτσι, λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σήμερα θα έχουμε μια πολύ ωραία καλεσμένη, μια που δεν το περιμένετε. Εντάξει, δηλαδή έκανε, πιστεύω, το πρόγραμμά της το τσαλάκωσε για να είναι σήμερα κοντά μας. Αλλά πριν περάσουμε στην καλεσμένη μας, να κάνουμε το κλασικό, το καθιερωμένο, το throwback σε προηγούμενα VMA, βλέποντας την Έλενα Παπαρίζου μαζί με τη Μαρσό στον Deja Vu από το VMA των 2020. Με πέσει, παρακαλώ. Πού είναι? Πού είναι? Ναι. Να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Όσα παιδιά έχουν συνεργαστεί με την Έλενα την Παπαρίζου ή που δεν έχουν συνεργαστεί και απλά τυχαίνει, ας πούμε, να τη γνωρίζουν στο χώρο, την Έλενα όλη η μαμά Έλενα. Και γενικά έχει τύχει να είμαι άπειρες φορές με κόσμο ή με παρέες και να στάζει μέλη ολωνών το στόμα για την Έλενα. Πρέπει να είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Δεν ξέρω τι γίνεται. Η Μαρσό πιστεύω ότι θα είναι σίγουρα ένα παιδί που θα δούμε μελλοντικά στη Eurovision. Ποντάρω σε αυτό δηλαδή. Είμαι σίγουρη. Και το είπε φέτος η Μαρίνα Ισάτη, δεν ξέρω αν είδατε τη συνέντευξη σας. Είπε ότι νιώθω ότι ένα από τα επόμενα παιδιά που θα είναι στη Eurovision θα είναι η Μαρσό και της το εύχομαι γιατί είναι πάρα πολύ ταλαντούχα και πάρα πολύ independent και πάρα πολύ ξεχωριστή σε αυτό που κάνει. Μαρσό, άμα θέλεις να με πάρεις μαζί σου, δηλαδή είμαι καλή και στο χορό, θα σας το αποδείξω λίγο αργότερα. Μπορώ να κουνάω απλά την ελληνική σημαία. Και πριν περάσουμε στην καλεσμένη μας, θέλω επίσης να σας πω ότι φέτος έχετε την ευκαιρία να βρεθείτε πάνω στη σκηνή και να χορέψετε δίπλα στον αγαπημένο σας καλλιτέχνη, ο οποίος δεν είναι άλλος από τη Λίλα, όπου θα γίνουν κάποια auditions μαζί με το Παντέν. Και θα είναι εκεί η Έλενα και η Φένια και θα είναι και η Λίλα που θα σας δει να χορεύει και θα κρίνει εκείνη άμα θα είστε τα άτομα αυτά που θα χορεύουν δίπλα της. Θα είναι 200 τα άτομα που θα περάσουν από τις οντισιόν και συγκεκριμένα είτε μπαίνετε στο Video Music Awards για να πάρετε μέρος στις auditions και συγκεκριμένα πηγαίνετε την Παρασκευή 31 Μαΐου σε κεντρικό σημείο της Αθήνας και την Κυριακή 2 Ιουνίου στην Θεσσαλονίκη. Οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί θα γίνουν ανακοινώσεις για να ξέρετε ακριβώς πώς να κινηθείτε και πού να πάτε για να κάνετε την οντισιόν. Δεν χρειάζεται να είστε επαγγελματίες χορευτές, μπορείτε και σαν ερασιτέχνες να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό και να βρεθείτε πάνω στη σκηνή. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό και σαν ευκαιρία και σαν memory που θα έχετε μετά. Εγώ θα φρόντιζα να έχω μαζί μου και cameraman να παθανίζει όλη τη σκηνή, εντάξει. Λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Είμαι έτοιμη εγώ. Λοιπόν, πάμε για ένα πολύ γρήγορο break να ακούσουμε το Κελ, το Σάντρα
Και ερχόμαστε πάρα πολύ σύντομα με την καλεσμένη μας. Δεν σας λέω πολλά, είναι... Τα πράγματα περάσαν φίλοι μου σε άλλη κλάση. Το πνεύμα σε αλφα επίπεδο και τώρα με κολακεύεται πάρα πολύ, εμένα ακούμε. Ας το καλό, συγκινήθηκα. Τι throwback ήταν αυτό. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα on, στο οποίο δεν θα είμαι μόνη μου, αλλά πριν φωνάξω την επίτιμη καλεσμένη, να σας πω ότι φέτος τα MAD VMA Face by Κοτσόβολος αναζητούν το πρόσωπο των VMA, που τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι κάποιος από εσάς θα βρεθεί στη σκηνή για να δώσει το βραβείο σε νικητές που θα κερδίσουν με βάση τη δική σας ψηφοφορία, που να υπενθυμίσω μπαίνετε στο videomusicawards.gr για να ψηφίσετε. Και για να δηλώσετε συμμετοχή, είτε μπαίνετε στο Video Music Awards, είτε πάτε αυτό το Σάββατο 25 του μήνα στην Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, συγκεκριμένα Εθνικής Αντιστάσεως 16, στις 3 η ώρα το μεσημέρι, στον Κοτσόβολο, όπου θα είναι ένα μεγάλο πάρτι. Δεν είναι μόνο για να δηλώσετε συμμετοχή και μπορεί να κερδίσετε και VIP προσκλήσεις και gift cards και γενικά να περάσετε πάρα πολύ ωραία, καθώς θα είναι και κάποια παιδιά από τους Super Hosts, όπως η Modern Cinderella, ο Βαγγελής Νάκης, ο Γιάννης Τσιόρας. Και φυσικά θα έχει και guest τον Θέμη Γιώργαντά, όπου δεν χάνετε τίποτα να πάτε, που ξέρετε που μπορεί να βγει όλο αυτό και θα είναι μαζί και από ραδιόφωνο το 90,8 Zoo. Οπότε δεν σας λέω πολλά, θα γίνει εκεί πέρα house techno party, να πάτε θα περάσετε πάρα πολύ ωραία, με μένα θα τα πούμε από κοντά κατευθείαν 19 του μήνα, έτσι, 18, άμα έρθετε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο είμαι έτοιμη να αποκαλύψω την καλεσμένη, η οποία φέτος δεν συγκλώνησε μόνο με τη μουσική της. Όχι μόνο εμάς, όχι μόνο εμάς που είμαστε στο πλατό. Όχι μόνο εσάς που είστε σπίτια σας. Όλη την Ευρώπη, παιδιά. Δεν θα πω πολλά. Μία λέξη αρκεί. Liar. Κατάλαβε κανείς. Έχουμε μαζί μας τη Σίλια Κοψή. Καλώς την. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Και πέφτω. Όλα καλά. Πώς είσαι? Καλά. Εσύ? Είμαι καλά. Good. Λοιπόν, δεν μπορώ να ξεκινήσω διαφορετικά συζήτηση. Πρέπει αρχικά να σε ρωτήσω για όλη την εμπειρία σου με την Eurovision. Ναι. Να μου πεις τα από μέσα, πώς πέρασες, πώς σου φάνηκε σαν εμπειρία. Ήτανε... διασκέδασα, αλλά ήτανε πάρα πολύ δουλειά. Και μόνο 17 ήταν πολύ δουλειά για μένα. Είσαι 17, έτσι. Ναι. Wow. Αλλά πέρασαμε πολύ καλά. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Φέτος ήταν λίγο wow, αλλά εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά. Είχες άγχος? Είχα λίγο άγχος, ναι. Λογικό. Αλλά όταν συνήθισα πάνω στη σκηνή και με πρόβες, πιο χαλαρή. Εμένα μου φάνηκες τελείως ξαγχωμένη όταν σε είδα. Ναι. Και ότι είχες πάρα πολύ αυτοπεποίθηση και ότι ήξερες τι κάνεις. Είχα λίγο άγχος, θα σου πω τι να δεν το έβγαλες, δηλαδή το έφαγες εκείνη την ώρα το άγχος. Γενικά έφαγες. You ate, slay girl. Slay, yes. Πόσο καιρό είχες για τις ετοιμασίες και όλα αυτά? 4 μήνες πριν. Okay. Ναι. Πήγαμε στο Los Angeles να κάνουμε το χώριο. Την χορεογραφία με τον Guy Groove και Kelly Sweeney που είναι μεγάλη στην Αμερική και μετά εδώ προπόνηση, τραγούδι και μετά Σουηδία Eurovision. Είσαι ικανοποιημένη με την απόδοσή σου, με τη θέση που κατέκτησες γενικά? Είμαι χαρούμενη γιατί το top 15 ήταν το goal και είμαι χαρούμενη που το πέρασα. So, και έτσι έκανα ό,τι μπορούσα πάνω στη σκηνή και ήμουν χαρούμενη που ό,τι έκανα και έτσι είναι. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ wow ότι είσαι μόνο 17 και έκανες όλο αυτό που είναι huge. Είναι, ναι. Να το κάνεις. Δηλαδή, θα φτάσεις 20, θα φτάσεις 25 και θα πεις. Τότε θα συνειδητοποιήσεις και θα πεις, το έκανα στα 17 μου. Ναι. Είδα που έκανες και ένα βιντεάκι στο Instagram με την Ελένη τη Φουρέιρα. Ναι, ναι. Γλυκούλα. She's amazing. Ταλαντούχα. Με έδωσε advice. Είναι πάρα πολύ καλή κοπέλα. Ναι. Inspiration. Ναι. Υπάρχει κάποιο backstage από τις πρόβες, γενικά από τις μέρες ήσουν στη Σουηδία που να ήταν αστείο, να ήταν άβολο της τελευταίας στιγμής? Ξέρεις, γιατί είχα χορευτές από την Δανία και είναι, κάνουμε πάρα πολύ αστείο. Και έτσι όταν είμαστε στο dressing room μέσα, έχουμε μουσική, ένα σπέικα και το κάνουμε πάπα πολύ δυνατά και όλοι οι άλλοι καλλιτέχνες. Λίγο κάτω από τη μουσική, αλλά εμείς είμαστε εκεί μέσα και χορεύουμε, ναι. Ήσασταν καλό team γενικά. Πολύ καλό, ναι.
Και τώρα, σκέψου ότι είσαι 17, έκανες αυτό το ξεκίνημα. Σκέφτεσαι γενικά την καριέρα σου να την πας international. Ποιοι είναι οι στόχοι σου? Θέλω εδώ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά και θέλω στην Αμερική, γιατί πάω συχνά, έχω φίλους εκεί. Αλλά... Los Angeles. Πήγα πρόσφατα, τρελά. Ναι. Ναι. Σου άρεσε? Πάρα πολύ. Ωραία. Ήθελα να μετακομίσω εκεί. Ναι, κι εγώ. Ναι. Σου ταιριάζει? Ναι, ναι. Και εσύ λίγο, ναι. GTA, θα εκεί πέρα. Yeah. Ναι. Φέτος θα είσαι στα VMA. Yes. Είναι η πρώτη σου χρονιά που θα είσαι εκεί. Ναι. Πώς νιώθεις? Ήταν όνειρο να πάω στο Μάρουο, γιατί όταν ήμουν πολύ μικρή, you know, το έβλεπα. Θα παρακολουθήσεις? Ναι, στην Αυστραλία, στο TV. Θα τσεκάρω μετά. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι. Και πήγα πέρυσι να το έβλεπα. Πολύ ωραία και είπα, θέλω να πάω στο Μάρουο. Και έτσι νομίζω το ανοίγω το show. Ναι. So, stay tuned. Κάνεις το opening act. Yeah. Μπορείς να μας αποκαλύψεις κάτι από... Να σου πω, δεν ξέρω. Α, δεν έχω, όχι, θα πάω αύριο με τον Δημήτρη Κοντόπουλο να κάνουμε ένα τραγούδι και θα δούμε. Αλλά θα είναι χορευτικό. Έχετε αποφασίσει το κομμάτι ποιο θα είναι? Όχι. Ακόμα? Αύριο. Εντάξει. Ναι. Είσαι πλέον μετά τη Eurovision. Fresh. Ναι. Yeah. Τέλεια. Από προηγούμενα VMA που έχεις παρακολουθήσει, ποιο act σου έχει μείνει πιο αξέχαστο? Η Ελένη Φουρέρα. Σε ποιο? Ποιο είναι το τραγούδι που έχει και... Μου άρεσε το... Άι, περίμενε! Πέρυσι μου άρεσε το... Και, πώς το λένε το τραγούδι? Το Μάμι που είχε κάνει με τον MC Daddy. Yeah, I liked that. Και ένα άλλο. Έχει κόλλημα. Κόλλημα, ναι, έχει κόλλημα. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο. Yeah. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το act, που, το τηλεφών που ήταν τα τζιν που από πίσω ήταν κομμένα. Α, ναι. Ναι, πολύ ωραία. Και το inside info που έχω πάρει είναι ότι τα παντελόνια τα έκοψαν εκείνη τη μέρα στα καμαρίνια. Εγώ από πού το ξέρω αυτό? Δεν το ξέρω. Okay. Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που τον έχεις, ας πούμε, στόχο και λες θα ήθελα στο μέλλον να συνεργαστώ μαζί του? Η Ελένη Φουρέρα, η Ελένη Παπαρίζου. Αυτοί οι δύο είναι οι... My dream to work with. Κάνουμε duo κάτι μαζί, μπορεί. Yeah. Έχεις γνωρίσει και τις δύο, και την Έλενα Παπαρίζου? Όχι. Ήταν εκεί και δεν την γνώρισες? Ναι, όχι, δεν μπορούσα. Δεν ήμουν εκεί για το δεύτερο τελικό. Και έτσι ήμουν... Δεν την είχε έρθει στο δεύτερο τελικό η Έλενα. Yeah. Ναι. Άρα ακολουθάμε μαζί στο Instagram και με στέλνει μηνύματα. Είναι... Πολύ γλυκιά. Πολύ γλυκιά. Ναι. Πολύ γλυκιά. Όλοι αυτό λένε. Yeah. Και από ξένους καλλιτέχνες? Η Beyoncé, ο Chris Brown, η Ariana Grande, αυτοί οι τρεις είναι και η J-Lo, Jennifer Lopez. Α, είσαι λίγο old school γενικά. Είμαι. Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ τον Chris Brown με μουσική και χορό και performance quality Beyoncé, J-Lo και τραγούδι Ariana Grande. Doja? Doja Cat? Yes, love Doja Cat, love her. Rosalía? Ροζαλία, ναι, βεβαίως. Πιστεύεις είναι το στυλ σου να κάνατε κάτι μαζί? Probably, yeah. Θα ήθελα. Αρέσει πάρα πολύ. Yeah. Έχω πολλά, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα. Αλλά ναι. Εντάξει, και μου είπες τα top 5. Yeah, top 5. Τέλεια. Πάμε εμείς να περάσουμε σε ένα break, να ακούσουμε στα Βέντο και η Ήβια Δάμου για σένα και επιστρέφουμε φυσικά με τη Σίλια, γιατί έχουμε να παίξουμε και παιχνίδια. Επιστρέψαμε εδώ μαζί με τη Σίλια. Είσαι πάρα πολύ γλυκιά, θέλω να σου πω σε αυτό το σημείο, και πολύ επικοινωνιακή. Και μου αρέσεις. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί σε είδα ότι εκτός ότι το κομμάτι σου ήταν πάρα πολύ ωραίο και το performance σου γενικά, το έχεις και πάρα πολύ με το χορό. Τι σχέση έχεις με το χορό? Είσαι χορεύτρια? Είμαι. Από 4 ένα χορό. Όταν γεννήθηκα, actually, ήμουνα... Πρώτα χόρεψες, μετά περπάτησες. Ναι, ακριβώς αυτό, ναι. Άρα το χορό είναι, you know, με το τραγούδι είναι το ίδιο, είναι πολύ πόσα μεγάλο. Πόσα κοινά έχουμε, Σίλια? Πόσα κοινά έχουμε? Και εγώ είμαι χορεύτρη. Ναι. Και... I was just saying, she looks like a dancer. Ούτε λίγο όμως. Είμαι ο πιο άχαρος άνθρωπος και επειδή τα παιδιά εδώ με μισούν και θέλουν σε κάθε επεισόδιο να με τσαλακώνουν όλο και περισσότερο. μου έχουν βάλει challenge σήμερα να μου μάθεις τη χορογραφία σου. Ωραία.
Οπότε θα τραγουδάς λίγο, θα δίνεις λίγο το ρυθμό, τα steps. Ναι, οκ. I'll take your job. Είναι εύκολο. Σε θέλω όμως να είσαι επικής μαζί μου, γιατί είμαι πολύ κακή σε αυτό. Όχι, δεν είσαι. Έλα, πάμε μαζί. Από πού θες να είσαι, από εδώ. Ωραία. Τα πόδια τώρα. Κάνουμε έτσι. Κάνουμε έτσι. Έτσι, ναι. Μέσα. Μετά θα τραγουδήσει κιόλας. Ναι. Yes, έτσι. Μέσα. Και είναι πολύ γρήγορο. Τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα. Και χέρια πάνε. Cause you're a liar. Liar. Κάνουμε δύο φορές και μετά στροφή. Liar, liar, liar. Three steps. Ένα, εγώ τρία, γιατί κάνω και το τρία. Ένα, δύο, τρία. Πάλι. Liar. Εγώ κάνω καλά αυτό με το μαλλί. Ναι, και μετά κάνουμε you, lie, ta, 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 μαλλί, κάτω, up, ta, ta. Ναι, όχι με τα χέρια. Πάμε με τραγούδι τώρα. Οκ. Okay. Ωραία. Γρήγορο, γρήγορα. Ναι, ναι, okay. Το μάθα. Six. Cause you're a liar, ka. Liar, 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 yeah, yeah, yeah. Πάμε. You lie. Και είμαστε με τη φωνή, παιδιά! But close, close. Είμαστε εκεί. Πάλι θέλεις ή το έχεις. Άλλη μία. Με μισείτε πάρα πολύ. Άλλη μία φορά. Έλα. Άλλη μία. Πάμε. Probably. Πάμε. Okay, ready? Five, six. Cause you're a liar. Ka. Στροφή. Liar, liar, liar. Yeah, yeah, yeah. Και μετά κάτω, κάτω. Να, 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 να. Μαλλιά, μαλλιά, μαλλιά. Δεν έκανα για συμπαράσταση το μαλλί. Επειδή δεν μπορείς, δεν θέλω εγώ να πάρω όλη τη λάμψη. Όχι, κάνε, έλα, μόλι σου. Πάμε. Ωραία. Five, το γέγε, να το κάνουμε μαζί το κάτω. Ποιο, οκ, okay, fine. Five, six, seven, you lie, ta, 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 yeah, 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 μαλλί. Ωραία, ωραία, είδες τώρα. Πόσα points παίρνουμε εμείς τώρα. 10. 12, γιατί 10. Oh, 12. 12. 12, 12, 12, ναι. 12. 12, πρέπει. Ωραία. Yeah, χορευτές, κοίτα. Έτσι και το δω να το έχετε απομονώσει αυτό μόνο του σαν βίντεο. Blog, όλοι. Blog, yeah, yeah, yeah. Είσαι πάρα πολύ καλή. Παιδιά, τη φωνή της την ακούσατε. Σοκ. Wow. Thank you. Λοιπόν, στο επόμενο on, να ξέρεις, θα είναι παιχνίδι που είμαι καλύτερη από αυτό. Oh no, τι είναι. Εντάξει, okay. Θα σου δείξω, αλλά έχει να κάνει με γνώσεις από προηγούμενο VMA. Οκ, okay. Oh, no. Είμαι κι εγώ σε κάτι καλή εδώ πέρα. Να φανεί κάπου η χρησιμότητά μου. Λοιπόν, πάμε εμείς να περάσουμε σε ένα break, να ακούσουμε το παλιόπαιδο της Ζόζεφιν και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Λαχάνια σα, παιδιά, δεν είμαι καλά. Η Σιλία δεν μπορούσε να περιμένει, έχει βάλει ήδη το μασελάκι. Εγώ είχα σκοπό να σου πω τι γίνεται, τι κάνουμε και να το βάλεις μετά, αλλά οκ, είμαι οκ με αυτό. Λοιπόν, η παραγωγή άλλαξε πλάνα, θα κάναμε άλλο παιχνίδι. Τελικά αποφάσισαν ότι αυτό τους αρέσει περισσότερο, γιατί είναι σίγουροι ότι θα το πάμε πάρα πολύ καλά. Oh my God. Λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι έχεις μία κάρτα μπροστά σου με τρεις προτάσεις. Mm-hmm. Μου τις διαβάζεις και εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι λες. Okay. Και εσύ μετά αντίστοιχα σε μένα. Okay. Ωραία. Και όποιος καταλάβει τις περισσότερες προτάσεις κερδίζει. Πιστεύω θα το πάμε πολύ καλά. Okay. Πάμε. Θα κάνω το opening act στο Mad Video Music Awards. Οκ, okay, επειδή ξέρω την πληροφορία, έκανα και το σινεμά, θα κάνω το opening act. Καλά, τι τέλεια δόντια έχεις. στο Mad Video Music Awards. Ωραία, μπράβο. Οκ, okay. Θα ξαναπηγαίνω Eurovision παρέα με την Ελένη Φουρέιρα. Θα ξαναπήγαινες Eurovision παρέα με την Ελένη Φουρέιρα. Μπράβο. Οκ, okay. Τελευταίο. Θέλω να φάω Κύπρο, να φάω συσταλιές. Κι εγώ τις αγαπώ. Ζηγόρε! Ναι, θες να πας Κύπρο να φας εφταλιές. Ναι! Έχω έρθει Κύπρο και είχα λατρέψει τις εφταλιές. Να το κάνω. Μπορείς να το βγάλεις τώρα. Σειρά μου, να τσαλακωθώ. Ωχ! Τώρα! Ναι, ωραία. Κι εσύ είσαι καλά. Εγώ, δόντια. Όλοι μας έχουμε ωραία δόντια. Φαρνάει αυτό. Χρειαζόμαι και αυτό τραγάει το σάλιο. Ναι, αυτό και εγώ είπα.
Γαρέσει. Να κοιμάε. Γαρέσει. Να κοιμάε. Κοιμάμαι. Με τον αρκούδο μου. Με τον αρκούδο μου. Μ' αρέσει να κοιμάμαι, αυτό πήρα. Αχα, με τον αρκούδο μου. Με τον αρκίδα μου. Αρκούδο. Αρκούδο. Αρκίδα. Αρκίδα. Αρκούδο. Αρκούδα. Και τις. Και τις. Χνίδατες. 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 Το τελευταίο είναι αγκεφαλικό εκεί ήταν. Χνίδατες. Χνίδατες. Χνούδι. 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 Χνούδιτες. Χνούδατες. Και δεν μπορώ να μιλάω καλά ελληνικά, αυτό είναι δύσκολο. Πούμε. Και τις χνούδατες. Χνούδατες. Τέλεια. Οι τζάνες μου. Οι τζάνες. Οι ντάδες. Οι τζάνες. Τζάδες. Οι τζάνες. Είσαι. Τι χωράς όταν κοιμάσαι. Πιτζάμες. Oh, the p. Ήδρασα. Κι εγώ. Okay. Ναι. Δεν φεύγω ποτέ από το σίτι μου. Δεν φεύγω ποτέ από το σίτι μου. Σίτι μου. Σίτι. Σίτι. Σπίτι. Σπίτι. Χωρίς. Χωρίς. Τις παντόφλες μου. Τις παντόφλες μου. Yes. Ρισό. 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 I hate. Ρισό. Μισό. Yes. Αυτούς. Αυτούς. Σας ισχύουν τόσο πολύ και φάνω. Λοιπόν. Δεν είμαι όλα το άθα. Που έρνουν. Που παίρνουν. Αγώ. Αυτό. Αγώ. Αυτό. Τις πατάτες μου. Τις πατάτες μου. Yes. Yes. Ναι. Μα πετσάιρες. Ναι, τους μισώ αυτούς. Οι τρώνα τις πατάτες μου. Α, yes, yes, yes. Okay, I get it. I got okay. It. Πατάτες, chips, fries, yes. Τους είπα στην προηγούμενη εκπομπή ότι το μόνο γράμμα που δεν μπορώ να πω είναι το πι. Και μου έχουν φτιάξει. Ναι, μου έχουν φτιάξει όλες τις προτάσεις. Η πάπια που είχε 7 παιδιά. Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή. Wow. Oh my gosh. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Ωραία, ήταν. Καλά τα πήγα. Καλά νομίζω το... κέρδισες όμως. Εγώ, όχι, εσύ γιατί κέρδισες. Εγώ κατάλαβα καλύτερα αυτά που είπες. Ναι, γιατί ήμουν. Τη γλώσσα πρέπει να... Αλλά εσείς με το π ναι. Και το μ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε δούμε και από κοντά στα βραβεία. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Θα κάνει το opening act, οπότε μην αργήσετε κιόλας να έρθετε. Εσείς μην ξεχνάτε για να πάρετε το εισιτήριό σας να μπείτε στα videomusicawards.gr και εμείς θα τα πούμε ξανά στην επόμενη εκπομπή. Yeah.